ουσιαστικά ο τέος πλέον Υπουργός Εξωτερικών. Σάρξη Σαρκός, όχι, με την έννοια ότι δεν ήταν έτσι στην κυριολεξία, αν μιλάμε ενταγμένο στο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό σας λέω κοινοβουλευτικά. Είναι. Όντως, το Πράττω είναι άλλη συλλογικότητα, αλλά. Ακριβώς. Νομίζω ότι δεν τίθεται κανένα τέτοιο ζήτημα. Ούτε έχει αφήσει να εννοηθεί και ο ίδιος από μεριάς του ότι έχει κάποιες δεύτερες σκέψεις. Mm-hmm. Άλλωστε αυτή η κυβέρνηση συγκροτείται στη βάση πολλών πραγμάτων και επιδιώξεων. Άρα συντρέχουν αυτοί οι λόγοι που μας οδηγήσαν να βρεθούμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Σκουρλέτη, επειδή έγινε προχθές και μια πλούσια συζήτηση στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματός σας και ένας από τους βασικούς προβληματισμούς που τέθηκε, αν κάνω λάθος διορθώστε με, είναι τα όρια της συμπόρευσης του ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ό,τι ακολούθησε, αλλά και ό,τι είχε προηγηθεί με το Plan B, το μη εγκεκριμένο τέλος πάντων, όπως είπε ο κύριος Καμένος, που ο ίδιος παρουσίασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, φέρνουν κοντά τα όρια. Τα όρια συμπόρευσης μεταξύ των δύο πολιτικών δυνάμεων. Αυτό το λεγόμενο Plan B ήταν τελικά ένα Plan K, δηλαδή του κυρίου Καμένου και μόνο. Ήταν προσωπικές του απόψεις. Mm-hmm. Και αυτό το οποίο ακούστηκε και στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά και δημόσια από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και δικαιολογημένα, ήταν ότι δεν μπορείς να εκπροσωπείς την κυβέρνηση, να καταθέτεις σε μείζωνα ζητήματα τις προσωπικές σου απόψεις. Θεωρώ ότι ακριβώς αυτά τα όρια έθεσε με σαφήνεια, όπως είπαμε και πριν, η σημερινή δήλωση του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Είπαν πολλοί από χθες και θα το έχετε δει να το λένε και στελέχη της αντιπολίτευσης ότι αυτή η διαρροή πως ο Πρωθυπουργός ζήτησε στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου να δεσμευτούν όλοι οι υπουργοί ότι δεν θα στηρίξουν ενδεχόμενη πρόταση μομφής από τη Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά έδωσε επιχειρήματα στην αντιπολίτευση να μιλήσει για έναν Πρωθυπουργό ο οποίος παρακαλά ή κάνει έκκληση, όπως θέλετε πείτε το, να μην τον ρίξουν. Αυτά τα πράγματα ή εκλυπαρεί, όπως είπαν και κάποιοι, σε ακόμη σκληρότερη γλώσσα. Αυτά τα πράγματα δεν ήθιστε να λύνονται μεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων και όχι με πρακτικά, σε ένα υπουργικό συμβούλιο, με διαρροές, με τους δημοσιογράφους απ' έξω. Ναι, θα σας πω. Θεωρώ ότι οι πλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους ή στην συγκεκριμένη περίπτωση τους καλούς κυβερνητικούς εταίρους. Άρα και με βάση όλα τα όσα είχαν προηγηθεί, υπήρχε η ανάγκη να τεθεί αυτό το ζήτημα καθαρά και ο καθένας να τοποθετηθεί απέναντι σε αυτό. Και το θετικό είναι ότι μετά την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου τα πράγματα είναι πιο σαφή. Υπάρχει μια δέσμευση όλων των παραγόντων της κυβέρνησης, όλων των πλευρών, ότι θα σεβαστούν την προγραμματική μας συμφωνία και θα ολοκληρώσουμε τους προγραμματικούς σκοπούς αυτής της κυβέρνησης. Άρα για να κλείσουμε την κουβέντα μας με αυτό που είπατε ότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς κυβερνητικούς εταίρους, θέλω να σας ρωτήσω από εδώ και πέρα τι περιμένετε από τον κύριο Καμένο προκειμένου να μην έχουμε άλλες εξελίξεις, γιατί φαντάζομαι θα συμφωνείτε ότι έπειτα από την αυστηρότατη προειδοποίηση του Πρωθυπουργού, αν ξαναδούμε κάποιο Plan B που μπορεί να αποδειχθεί Plan K ή όπως αλλιώς, μάλλον δεν θα υπάρχει άλλος δρόμος από την αποπομπή του. Νομίζω ότι αυτό το οποίο περιμένουμε όλοι είναι ακριβώς το να τηρήσουμε αυτή την συμφωνία την οποία υλοποιούμε από το 2015 και να μην βάζουμε τελικά θελημένα ή αθέλητα εμπόδια στο να ολοκληρωθεί αυτή η πολιτική. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι βρισκόμαστε στο τέλος αυτής της κυβερνητικής θητείας, την τελευταία της χρονιά. Είναι η πιο, αν θέλετε, παραγωγική περίοδος, μια και βγήκαμε από το πρόγραμμα. Τώρα μπορούμε να δούμε ορατά τα σημάδια της οικονομικής ανάκαμψης. Έχουμε μπροστά μας την ψήφιση μέτρων που θα ανακουφίσουν μεγάλες κοινωνικές κατηγορίες. Δεν θεωρώ ότι κανείς μπορεί να αναλάβει την ευθύνη να τορπιλήσει αυτή την κοινή προσπάθεια. Κύριε Σκουλέτη, σας ευχαριστώ θερμά για την